Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και πριν μια δεκαετία, όλοι τοποθετούσαν σχάρες πάνω στο αυτοκίνητο γιατί μπορούσαν να τοποθετήσουν όλα τους τα πράγματα όταν θα κάνουν ένα ταξίδι. Λόγω ότι φεύγανε τα πράγματα αυτά από τη σχάρα από πάνω, επειδή δεν τα δένανε καλά, βγήκε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που σου λέει ότι πρέπει πλέον να βάζεις τις μπάρες και από πάνω μια μπαγαζιέρα, ώστε τα προϊόντα αυτά ή ό,τι θέλεις να βάλεις επάνω στο αυτοκίνητό σου να τοποθετούνται μέσα χωρίς να φεύγουν στο δρόμο, για περισσότερη ασφάλεια. Υπάρχουν δύο τύποι από μπάρες. Η μία είναι σιδερένια, η άλλη είναι αλουμινίου. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βγάλει μια καινούρια σειρά, η οποία είναι πιο φαρδιά η μπάρα, μόνο σε αλουμίνιο και μπορούν να δέχονται από πάνω του συμπάρα οτιδήποτε, είτε μπαγαζιέρα είτε βάση ποδηλάτου. Όλες οι μπάρες ταιριάζουν για όλα τα αυτοκίνητα. Βέβαια, το κάθε αυτοκίνητο φοράει το δικό του ειδικό εξάρτημα, είτε όπως το ονομάζουμε εμείς άκρο. Από τη στιγμή που μπορούμε και βάζουμε πάνω την μπάρα, μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω είτε μπαγαζιέρα είτε μια βάση ποδηλάτου είτε οτιδήποτε. Το μεγαλύτερο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι ότι οι μπάρες πρέπει να είναι επιστοποιημένες. Γιατί είχαμε αντιμετωπίσει κάποια θέματα, φεύγαν οι μπάρες στο δρόμο, ενώ κινιόντουσαν στην Εθνική Οδό, για παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο ζητάει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το προϊόν αυτό πρέπει να είναι επιστοποιημένο ότι δεν θα φύγει από το αυτοκίνητο και τραυματίσει ή προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα. Οι μπάρες κυμαίνονται οι πιστοποιημένες από 90 ευρώ μέχρι 400. Αναλόγως τον καταναλωτή και την τσέπη του καταναλωτή περισσότερο. Βέβαια, το πιο σημαντικό πράγμα πάνω στην μπάρα είναι ότι το βάρος που δέχεται πάνω. Το κάθε αυτοκίνητο στο βιβλίο του αναφέρει πόσα κιλά μπορεί να αντέξει ο ουρανός από πάνω του. Συνήθως είναι από 50 ως 70 κιλά.